ξεκινήσει η διαδικασία. Απόψε είναι η έκτη και τελευταία διαδικασία, η οποία αποφασίστηκε και ολοκληρώθηκε από το Παραδοσιακό και βέβαια από την ευθύνη της διεξαγωγής του Ανοιχτού Διαλόγου με τους πολίτες του ΣΕΜΕΚ. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, απόψε να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που κάλυψαν και τις έξι αυτές διαδικασίες. Και βέβαια να περάσουμε στην απόψινή τελευταία, η οποία έχει τέτοια χαρακτηριστικά, θα έλεγα. Βρισκόμαστε στην πόλη της Κόξης, ξεκινήσαμε από την Καρδάμενα, συνεχίσαμε στην Αβυμάχια, στο Πυλί, στο Ζιπάρι και βέβαια τώρα βρισκόμαστε στην Κέφαλο εχθές και σήμερα στην ΚΟΚ. Λοιπόν, όπως έχει συμφωνηθεί από την αρχή, 12 λεπτά έχει στη διάθεσή του ο κάθε υποψήφιος για να κάνει την αρχική του τοποθέτηση και να παρουσιάσει τις προτάσεις και τις προγραμματικές του θέσεις μπροστά στους πολίτες. Ακολουθούν οι ερωτήσεις των πολιτών, οι οποίες θα απαντηθούν από τους υποψηφίους, εναλλάξει εφόσον απευθύνονται και στους δύο, θα πρέπει να το διευκρινίζει αυτό ο πολίτης όταν θέτει το ερώτημα, προφανώς να λέει το όνομά του και να θέτει το ερώτημα. Και στη διάθεση των υποψηφίων υπάρχουν 3 λεπτά για να απαντηθούν τα ερωτήματα. Κάποιες φορές ξεπεράσαμε και λίγο τον χρόνο, όπως πιστεύω να τον τηρήσουμε, κυρία Ρουφά, κύριε Γκρίτση. Εν πάση περιπτώσει, οι μικρές παρεκτροπές. Θα αξιοποιήσουμε τον χρόνο που είναι απαραίτητος, φαντάζομαι, για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε μια στιγμή την τελευταία διαδικασία. Λοιπόν, αν είσαστε έτοιμοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Κύριε Νίμαχε. Πριν ξεκινήσω, να πάτησα από μόνο πρόβλημα. Όχι, συμπατριώτες και συμπατριώτες, σήμερα όπως είπε και η κυρία Παπαζαχαρή, ολοκληρώνουμε μια δημοκρατική διαδικασία διαλόγου, στην οποία οι υποψήφοι δήμαρχοι κάθονται στο ίδιο τραπέζι, καταθέτουν το πρόγραμμά τους και στη συνέχεια απαντούν στα ερωτήματα που θέλετε εσείς. Για μας δεν είναι μια αποσπασματική διαδικασία αυτή, δεν είναι μια διαδικασία που γίνεται μόνο την προεκλογική περίοδο. Όλη την πενταετία που πέρασε, κάθε χρόνο κάναμε αυτές τις συναντήσεις. Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου ήταν αντικείμενο συζήτησης, διαβούλευση σε όλες τις κοινότητες όπως και στην πόλη της ΚΟΚ, μιας ζωντανής συζήτησης που γινόταν πάντα ενώπιος ενωπίων για να έχουν τη δυνατότητα όλοι να πάρουν τον λόγο, να καταθέσουν προτάσεις και να κάνουν υποδείξεις και κριτική. Μέσα από αυτές τις λαϊκές συνελεύσεις δώσαμε βήμα στον κάθε πολίτη, στην κάθε συμπολίτησά μας. Έτσι ξεκινήσαμε το 2014 και έτσι θα συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια. Δεν πρόκειται να αναφερθώ στους σαμπόντες, σε αυτούς που δοκιμάστηκαν, απέτυχαν, κρύβονταν και συνεχίζουν να κρύβονται. Στη συμμαχία του χθες, στα φθαρμένα πρόσωπα του παρελθόντος, αυτούς που δεν έχουν τίποτα θετικό να προσφέρουν στην ΚΟΚ παρά μόνο μίσος, εμπάθεια και αθλειότητα. Όλους αυτούς τους αποδοκιμάσατε εσείς, τους αποδοκίμασαν οι πολίτες της ΚΟΚ με την ψήφο τους. Δεν είμαι επίσης εδώ για να κάνω την παράθεση με αυτές τις θλιβερές φιγούρες του χθες και να απαντώ στις αθλειότητες. Γιατί αυτοί που δεν έχουν έργο να παρουσιάσουν το πρόγραμμα καταφεύγουν όπως γνωρίζετε σαν αθλειότητες. Είμαι εδώ
για να σας καταθέσω την προγραμματική μας πρόταση για την επόμενη μέρα. Για να γνωρίζει ο καθένας τι σχεδιάζουμε για την επόμενη μέρα να κάνουμε στην πόλη του Σκόπου. Πριν από 5 χρόνια σας ζήτησα προσωπικά μια καθαρή εντολή. Δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ ότι μου δώσατε με ηχηρό τρόπο αυτή την εντολή, μου χαρίσατε το πιο πολύτιμο δώρο, την αγάπη και την εμπιστοσύνη σας. Έγινε ένα μεγάλο έργο, με τη δική σας εντολή και στήριξη, με τη δική μας συνεχή προσπάθεια και κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και αντίξωες συνθήκες πολλές φορές. Το μεταναστευτικό και ο σεισμός ήταν δύο μεγάλες δοκιμασίες από τις οποίες βγήκαμε όρθιοι και πιο δυνατοί. Πήγαν να μας ακυρώσουν ως τουριστικό προορισμό με το να μεταφέρουν στην ΚΟ, να μετατρέψουν την ΚΟ σε χώρο εγκλωβισμού παράνομων μεταναστών και προσφύγων. Δεν σταμάτησε να το κάνουν αυτό. Ακόμα και τώρα που δεν έχουμε προσφυγικές ροές προς το νησί μας, καθημερινά μεταφέρονται από άλλα νησιά στο νησί. Εξακολουθούν να έχουν την ίδια άποψη. Η ΚΟΣ όμως απέδειξε ότι είναι φτιαγμένη από πολύ δυνατό και πολύτιμο μέταλλο. Ανακάμψαμε και πραγματοποιήσαμε μια ολική επαναφορά ως τουριστικός προορισμός, με τη δουλειά και την προσπάθεια όλων, των απλών πολιτών, των μικρών, των μεσαίων και των μεγάλων επιχειρήσεων και βεβαίως του Δήμου και των υπηρεσιών του. Να σας υπενθυμίσω ότι την περίοδο που πέρασε καταργήθηκε ο Διφοδό με αποτέλεσμα ο Δήμος να χάσει κάθε χρόνο 4 εκατομμύρια ευρώ από τα έσοδα του. Και βεβαίως, συμπατριώτησες και συμπατριώτησες, είμαι από αυτούς που λένε ναι, κάναμε και λάθη. Σε κάποια άλλα πράγματα καθυστερήσαμε. Υπάρχει όμως ένα έργο που κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει και κανείς δεν μπορεί να το προσπεράσει. Έργο ορατό και χειροπιαστό. Κάποιοι μιλούν για ισχυρό Δήμο, ενώ είναι αυτοί που παρέδωσαν ένα διαλυμένο Δήμο με ταμιακά διαθέσιμα 3.200.000, όταν οι υποχρεώσεις του Δήμου ξεπερνούσαν τα 2 εκατομμύρια και οι μισθοδοσίες ξεπερνούσαν το 1 εκατομμύριο το μήνα. Σήμερα το Ταμείο του Δήμου έχει πενταπλάσια και πλέον χρήματα, έχει πάνω από 16 εκατομμύρια, ενώ οι οφειλές μας είναι μόλις 300.000. Την ίδια περίοδο, έργα από ίδιους πόρους σε όλο το νησί ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια. Τα πετύχαμε όλα αυτά με σκληρή δουλειά, προσπάθεια διαρκή, νοικοκυριό. Το παραδέχονται ακόμα και οι αντίπαλοι μας. Ο οικονομικά ισχυρός Δήμος της ΚΟΥ είναι αυτός που χτίσαμε εμείς, αυτός που μπορεί να κάνει έργα με δικές του δυνάμεις, με δικούς του πόρους. Γι' αυτό και ανακατασκευάσαμε τα 3 σχολεία μετά την καταστροφή του σεισμού. Γι' αυτό και είχαμε τη δυνατότητα να προτείνουμε προς την κρητική διοίκηση ότι μπορούμε να αναλάβουμε με δικά μας έξοδα να φτιάξουμε το εσωτερικό λιμάνι και δεν μας το επέτρεψαν ποτέ. Την ίδια περίοδο, για όσους έχουν τον χρόνο και τους αρέσει να σερφάρουν στο διαδίκτυο, τους καλώ να δουν ανακοινώσεις συλλόγων γονέων και κηδεμόνων της Λίμνου, όπου ο σεισμός έγινε ένα χρόνο πριν από εμάς, το 2014, και τα σχολεία που χτυπήθηκαν από το σεισμό είναι ακόμα εκτός λειτουργίας, από το 2014. Ας έρθουν στον τομέα των έργων. Και εδώ οι συγκρίσεις είναι καταλυτικές. Αυτοί που αυτοαποκαλούνται ως παράταξη ισχυρός Δήμος, έκαναν την περίοδο 13-14 30 έργα στην πόλη της Σκόπου, τα περισσότερα εκ των οποίων είχαν δρομολογηθεί την προηγούμενη περίοδο από τη δική μας Δημοτική Αρχή. Μέσα σε αυτά τα 30 έργα που είχαν να παρουσιάσουν, το 50% σχεδόν ήταν σχεδιασμένο με διαγωνισμούς, με αναλόγους και τον ολοκλήρωσαν αυτοί. Την περίοδο 15-18 έχουμε να παρουσιάσουμε 70 νέα έργα. Έργα για την πόλη, έργα για τον πολίτη. Έργα που όλοι βλέπουν. Έργα που κλείνουν ανοιχτές πληγές και πληγές πολλών χρόνων. Εσείς είστε αυτοί που θα κρίνετε. Εδώ όμως είμαστε για να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα.
συνδέεται με μεγάλες αλλαγές και ανατροπές. Είναι το σχέδιο ΒΟΣ 2023. Είναι ένα σχέδιο μεγάλων αλλαγών και ανατροπών. Η πιο μεγάλη ανατροπή θα γίνει στην πόλη της Σκόπου που θαλάσσια όψη. Η πόλη της Σκόπου θα γίνει πιο όμορφη και το ιστορικό κέντρο της πόλης πόλος έλξης και χαράς και χαράς ζωής. Ένας ευρύς δημόσιος χώρος φιλικός στους πεζούς και στον ποδήλατο. Στόχος μας είναι να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα και η εμπορική λειτουργία του κέντρου, να αναβαθμιστούν οι επιχειρήσεις, να δημιουργηθούν νέες επιχειρήσεις που θα δώσουν δουλειά και εισόδημα. Και έχουμε σχέδιο γι' αυτό. Η αλλαγή της εικόνας της πόλης και του ιστορικού κέντρου δεν θα προέρχεται από το κλείσιμο ενός δρόμου. Στηρίζεται σε ένα ευρύτατο σχέδιο παρεμβάσεων και έργων που θα συντονίσει η νέα αντιδημαρχία που θα δημιουργηθεί την επόμενη περίοδο, η αντιδημαρχία αστικών αναπλάσεων και ποιότητας ζωής που θα πλουθεί σε όλο το νησί. Η πόλη της ΣΚΟ αλλάζει με το σχέδιο 2023 που περιλαμβάνει ανάπλαση του ιστορικού κέντρου με πεζοδρομήσεις, αισθητικές παρεμβάσεις, νέα κυκλοφοριακή μελέτη. Ένα ιστορικό κέντρο με ξεχωριστή ταυτότητα, σημείο αναφοράς, φιλικό στους πεζούς και στο ποδήλατο, όπως είπα, ελκυστικό για τους κατοίκους αλλά και για τους επισκέπτες. Η δημιουργία Open Mall που έχει ξεκινήσει ήδη και έχει ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς φόρους σε συνεργασία με τον Δήμο και τον Επιμελητήριο των Δεκανήσων, με τη συμμετοχή 221 καταστημάτων και επιχειρήσεων της πόλης, ένα έργο προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ θα αλλάξει άμεσα το κέντρο. Στην πόλη της ΣΚΟ και στο ιστορικό κέντρο θα εγκατασταθούν συστήματα αυτόματο φωτισμού, συστήματα δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βυθιζόμενα κολουνάκια για την πρόσβαση στους πεζοδρόμους, σύστημα ψηφιακής σήμανσης των μνημείων και των πολιτιστικών χώρων, πλατφόρμα εξυπηρέτησης πόλης για αναζήτηση, έξυπνη εξυπηρέτηση για την αναζήτηση ελεύθερων χώρων στάθμευσης μέσω κινητού τηλεφώνου και βεβαίως αυτό το οποίο είναι το μεγάλο πρόβλημα η χώρη στάθμευσης με τη δρομολόγηση της απαλωτρίωσης και την απαλλαγή από τις δεσμεύσεις αρχαιολογίας του μεγάλου ακινήτου Χατζινεπά, όπως το ξέρουμε, θα δημιουργηθεί το πρώτο μεγάλο πάρκινγκ και το δεύτερο μεγάλο επίσης πάρκινγκ στις βαριές της πόλης από όπου οι πολίτες θα ξαναρχίσουμε να τους μεταφέρουμε δωρεάν με μίνι μπάς όπως είχαμε κάνει την περίοδο 7 με 8 από την είσοδο της πόλης στην περιβάλλον της Ευρώπης. Η καρδιά των μεγάλων έργων θα χτυπήσει στην πόλη της ΣΚΟ και αναφέρομαι στην επέκταση του βιολογικού στην πόλη, στην ανάπλαση της παραλιακής ζώνης στο Ψαλίδι, μια περιοχή η οποία ήταν κάποτε από τις καλύτερες και η διάβαση των αυτών την έχει οδηγήσει σε απαξίωση αλλά και σε εξαφάνιση περιουσιών. Δεν είναι μόνο η ανάπλαση της περιοχής αυτής, είναι και οι συνολικές μελέτες για την προστασία των ακτών από τη διάβλωση της θάλασσας, για τις οποίες ήδη έχουν ετοιμαστεί οι φάκελοι και δρομολογούνται οι διαδικασίες διαγωνισμών για την ανάληψη από μελετητικά γραφεία αυτομηχανικής. Το είπα καλά, δεν είπα. Μελετών αυτομηχανικής, το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τις ακτές μας. Στο Ψαλίδι, στη Λάπη και βεβαίως σε όλο το νησί. Στην κατασκευή των περιμετρικών οδών, δύο περιμετρικούς δρόμους έχει ο Δήμος. Ο πρώτος ξεκίνησε από τα Εβραϊκά Ταφιά, όπως λέμε, προς τον Αμπάβρη και έγιναν και δύο φάσεις του την περίοδο της δικής μας Δημοτικής Αρχής. Το δεύτερο κομμάτι, δημοπρατημένο και έτοιμο από το 10, δεν το ξεκίνησαν καν, το άφησα και το τελειώσαμε το 16 ή το 15, δεν αποτέλεσμα. Στη λειτουργία του νέου παιδικού σταθμού στην Αγία Μαρίνα, έργο ενταγμένο για χρηματοδότηση, εγκαταλείφθηκε. Για ένα περίεργο λόγο, αυτοί που είχαν την ευθύνη διοίκηση του Δήμου εγκατέλειψαν ένα έργο που αφορά στα παιδιά μας. Που αφορά στα μικρά παιδιά και στις νέες οικογένειες που δεν έχουμε πια χώρους να τα φιλοξενήσουμε σε παιδικούς σταθμούς, σε ευρωφωνημιακούς σταθμούς. Ολοκληρώνεται και πιστεύουμε ότι τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο θα δοθεί στα νέα ζευγάρια και στα παιδιά προκειμένου να έχουμε άλλο ένα παιδικό σταθμό. Στη διάρρηξη και ασφαλτόστρωση και ηλεκτροφωτισμό δρόμου στο πλαίσιο της επέκτασης του σχεδίου πόλεως. Από το 1989 ελάχιστοι δρόμοι έγιναν. 2007-2010 ένα μεγάλο κομμάτι άρχισε να υλοποιείται
και 2014 από το Σεπτέμβριο ξεκινήσαμε για να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα κομμάτια. Στις εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις, αφού πλέον έχουμε δική μας μονάδα παραγωγής στους αγροτικούς αλλά και στο περιαστικό δομημένο ή αδόμητο περιβάλλον. Στα νέα σχολικά κτίρια που έχουμε ανάγκη, τόσο στην προσχολική, όσο και στην στοιχειώδη εκπαίδευση, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχουμε ανάγκη και από βρεφορμπιακούς σταθμούς και αν είπα από νηπιαγωγεία, αλλά έχουμε ανάγκη και από δημοτικά σχολεία και βεβαίως γυμνάσια. Η επέκταση της Μαρίνας μέσα από τη διασφάλιση της παράτασης, της παραχώρησης της, της ενοικίας που μας φαίνεται από τον Δήμο. Θέλω αγαπητοί συμπολίτες να αναφερθώ και σε δύο θέματα που δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Όμως εμείς προτείναμε και δεχόμαστε να βάλουμε πλάτη για να γίνει επιτέλους πραγματικότητα το νέο νοσοκομείο της ΚΟΠ. Το συζητάμε χρόνια ολόκληρα. Θέλετε η συμφωνία των διαφόρων επιπέδων διοίκησης. Θέλετε οικονομικές δυσκολίες. Μέχρι τώρα δυστυχώς δεν έχουμε καταλήξει στο τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε και πώς θα χρηματοδοτηθεί. Ο Δήμος είναι εδώ. Και έχω πει δύο τουλάχιστον φορές ότι είμαστε εδώ για να βάλουμε πλάτη. Τις επόμενες μέρες θα γίνει παρουσίαση, φαντάζομαι Παρασκευή ή Σάββατο, της μελέτης σκοπιμότητας για την ίδρυση και την κατασκευή νέου νοσοκομείου. Μα ποιος κόος δεν αντιλαμβάνεται ότι δεν χρειάζεται μελέτη για να πούμε ότι θέλουμε ένα νέο νοσοκομείο. Όμως είναι μέσα στη διαδικασία που απαιτείται να γίνει μια τέτοια μελέτη για να τεκμηριώσει την ανάγκη έτσι ώστε να προχωρήσει η χρηματοδότηση. Για όσους συμμετείχαν σε μια ημερίδα στο Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα πριν από περίπου δύο μήνες που αφορούσε την ογκολογία, δεσμεύτηκα δημοσίως ότι η ΚΟΣ που έχει ανάγκη ένα σύγχρονο ογκολογικό τμήμα και εργαστήριο ακτινοθεραπείας, ο Δήμος είναι εδώ για να το χρηματοδοτήσει. Είπα επιλέξει κάντε τις μελέτες και εμείς είμαστε εδώ για να το χρηματοδοτήσουμε. Γιατί πολύ απλά δεν μπορούμε να βρέπουμε συμπολίτες μας με πολύ χαμηλό εισόδημα για ένα τέτοιο σημαντικό ζήτημα να μεταφέρονται στην Αθήνα, να διαλύονται οικογενειακά και οικονομικά και να μην έχουμε εμείς ένα τέτοιο εργαστήριο εδώ. Για όσους επίσης ήταν στα εγκαίνια της πρώτης τόμης που έγινε στο ΙΚΑ πριν από λίγο καιρό, ενώπιον του Υπουργού Υγείας του κ. Σάνθη είπα ότι ο Δήμος της ΚΟ είναι εδώ για να συγχρηματοδοτήσει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του το νέο νοσοκομείο. Προχωρήστε και αν δεν μπορείτε να ξεκινήσετε, δεν υπάρχουν τα λεφτά για να ξεκινήσετε, είμαστε εδώ. Και αυτά αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτες της συνέδεσμευσής μας. Στην νέα τετραετία όμως οφείλουμε να αλλάξουμε και πολλά άλλα πράγματα. Θα σας πω δύο καθοριστικά για τα οποία είναι σημείο πολιτισμού αλλά και βεβαίως του επίπεδου διαβίωσης του κάθε ενός από εμάς και εικόνας που μεταφέρουν προς τους επισκέπτες. Παρά την έλλειψη προσωπικού, παρά την δυσκολία ή την απαγόρευση να προσλάβουμε προσωπικό, παρά την δυσκολία και τις προβόρες διαδικασίες να εξοπλιστεί με σύγχρονα μηχανήματα και αυτοκίνητα υπηρεσία καθαριότητος, παράγει ένα τεράστιο έργο που εμείς που ζούμε την καθημερινότητα δεν το βλέπουμε, όμως ο επισκέπτης που έρχεται συγκρίνει με την πόλη του. Συγκρίνει ακόμα, θέλετε, και με τα γειτονικά μας νησιά. Δεν θέλω να αναφερθώ σε νησιά και να μπω σε αντίθεση με συναδέλφους, αλλά όποιος έρθει από άλλο νησί εδώ ή από άλλη ελληνική πόλη, βλέπει τη διαφορά παρά τις δυσκολίες. Είμαστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο, όχι δεν είμαστε. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και από το προσωπικό και από το πολιτικό προσωπικό και την ηγεσία του Δήμου που ασχολείται με την καθαριότητα. Δεν μπορούμε όμως να φυγήσουμε άλλο με τον ίδιο ρυθμό. Πρέπει να αλλάξουμε μοντέλο. Πρέπει να περάσουμε σε νέα και σύγχρονα εργαλεία αξιοποίησης των τεχνολογιών αλλά και των δυνατοτήτων που μας δίνει η νομοθεσία προκειμένου να διευκολυνθεί η υπηρεσία καθαριότητος, να παρέχει καλύτερη υπηρεσία, να προσφέρει καλύτερη υπηρεσία και βεβαίως να έχει σχέση κόστος με παραγωγή έργων. Το ίδιο και στον τομέα του ηλεκτροφωτισμού. Ακούω καθημερινά, μα έχουν σβήσει λάμπες εκεί, μα δεν έχουμε φως εκεί, μα δεν έχουμε φως παραπέρα.
πρόσφατα για να αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο συμβαίνει με την πρώτη υγρασία ή με τον πρώτο νοτιά ή με την πρώτη σωροκάδα να βρέφονται τα φώτα στην παραλία από το πως από την 7η Μαρτίου μέχρι το λιμάνι και να σβήνουν και όταν σβήσει ένα σβήνουν όλα. Προχωρήσαμε με ίδιους πόρους του Δήμου στην αντικατάσταση όλων αυτών των φωτιστικών με την ευκαιρία της ανακατασκευής του λυκείου, της κατασκευής του λυκείου με νέα σύγχρονη τεχνολογία φωτιστικά για να μειώσουμε και το κόστος αλλά και τη φορά. Ήδη για πρώτη φορά έχει καταγραφεί το σύνολο του δημοτικού φωτισμού σε όλο το νησί και στο επόμενο διάστημα θα γίνει η προκήρυξη για τον τρόπο ανακατασκευής, εξυγχρονισμού και διαχείρισης αυτού του συστήματος. Χθες που είμαστε στην Κέφαλο, πηγαίνοντας τα φώτα ήταν σβηστά. Γυρίζοντας τα φώτα ήταν αναμένα του επαρχιακού. Και πήρα ένα μήνυμα από τον εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος ειδοποιήθηκε από κάποιον ότι η ασφάλιση είχε κατέβει, η διακόπηση είχε κατέβει. Και έφυγε και ήταν μέχρι τις 4 η ώρα το πρωί για να παρακολουθεί την εξέλιξη. Φανταστείτε ότι αυτό το πράγμα, μπορεί να το κάνει ο Δήμος ως υπηρεσία. Στις υποχρεώσεις του μετά το έργο είναι να παρακολουθεί και το έργο. Και ένα χρονικό διάστημα. Άρα πρέπει να περάσουμε σε νέα μοντέλα διαχείρισης των τοπικών προβλημάτων και κυρίως των προβλημάτων της καθημερινότητας. Η πρόταση, όπως είπα, είναι έτοιμη και για πρώτη φορά έχει γίνει καταγραφή. Αγαπητές συμπατριώτες και συμπατριώτες, στο πρόγραμμά μας 18 λεπτά. Περιλαμβανομένης της διακοπής. Το πρόγραμμά μας είναι το σχέδιο ΠΟΣ 2023. Το είπα προηγουμένως. Θα το παρουσιάσουμε αναλυτικά και θα περιλαμβάνει και την κάθε λεπτομέρεια σε ανοιχτή εκδήλωση συγκέντρωση. Μαζί μας έχουμε νέο αίμα, είμαστε όμως και μια ισχυρή ομάδα. Έχουμε μεγαλύτερη θέληση, έχουμε μεγαλύτερη όρεξη και γι' αυτό τον λόγο σας ζητώ για άλλη μια φορά ισχυρή και καθαρή εντολή για αρνητικό του μέλλοντος μας, για αρνητικό των παιδιών μας, για αρνητικό που θα κοιτάζει μόνο ψηλά και μπροστά, αφού μπροστά είναι η ΠΟΣ και όλα τα άλλα ακολουθούν. Σας ευχαριστώ. Συνδημότησες, συνδημότες, καλησπέρα σας. Είναι δεδομένη, επιτρέψτε μου την παρατήρηση, η αποστροφή σε κενού περιεχομένου εξαγγελίες που επενδύονται με ωραίες λέξεις και αποσκοπούν στην υφαρπαγή της ψήφου. Ενίοτε, επιτρέψτε μου ξανά, κουράζουν, όπως και οι συγγνώμες του κυρίου Κυρίτσι, αναδημοτική κοινότητα. Βασική παράμετρος για εμάς αποτελεί η μετατόπιση του πολιτικού λόγου και της εφαρμοσμένης πολιτικής από το θυμικό στο πραγματικό και η εγκαθίδρυση μιας καθαρής σχέσης μεταξύ πολίτη και πολιτικής ηγεσίας που θα εδράζεται στην πραγματική έννοια των όρων τεκμηρίωση, διαφάνεια. Γι' αυτά έχουμε πάρα πολλά να πούμε για την τελευταία δημοτική περίοδο, για αυτήν μάλλον, για τη διαφάνεια, και στη λογοδοσία. Το πρόγραμμα και οι θέσεις που καταθέτουμε στηρίζονται σε τρεις διακριτούς πυλώνες για να μπορεί ο Δημότης να μας κρίνει με καθαρούς όρους τόσο προεκλογικά αλλά και απολογιστικά την επόμενη μέρα δηλαδή. Κοιτάξτε, από τη Ρούφα δεν θα ακούσετε τυχοδιοκτικές υποσχέσεις για το δεκάμινο τουρισμό στην ΠΟ, την ώρα που οι υποδομές δουλεύουν οριακά για να υποστηρίξουν τους 4 βασικούς μήνες της τουριστικής περίοδου, την ώρα που ο Απρίλιος παραμένει ένας
χαμένος μήνας στην κυριολεξία, την ώρα που ο Μάιος έρνεται, την ώρα που δεν μπορεί στο λιμάνι μας να δέσει έστω και ένα κρουαζιερόπλοιο. Εμείς, χαριτολογώντας το λέω, αλλά με ακρίβεια, δεν σχίζουμε μνημόνια. Μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας και της ειλικρίνειας. Η αγάπη μας για τον τόπο δεν έχει τέρμινα, φεγγάρια και δεν ταυτίζεται με την καρέκλα. Βάζουμε στόχους και προτεραιότητες και γνωρίζοντας πολύ καλά την ελληνική δημόσια διοίκηση, δεν το λέω ως αφορισμό, ως διαπίστωση, ξέρουμε ότι μπορεί να υλοποιηθεί, μάλλον ξέρουμε τι ακριβώς μπορεί να υλοποιηθεί σε μία δημοτική θητεία. Διαμορφώσαμε λοιπόν το πρόγραμμά μας σε τρεις διακριτούς πυλώνες. Τον πυλώνα της υλοποίησης, δηλαδή σε αυτά που είναι εφικτό να γίνουν στην τετραετία, συγκεκριμένα μετρήσιμα, αποστολογημένα και χωρίς διάθεση πλειοδοσίας και ψηφοθυρίας. Στον πυλώνα του σχεδιασμού, δηλαδή σε αυτά που ξεκινούν μέσα στην τετραετία, εντός της θητείας μας δηλαδή, αλλά η υλοποίησή τους θα είναι μεταγενέστερη. Και στον πυλώνα της διεκδίκησης επιμένουμε στα θεσμικά ζητήματα ως αυτοδιοικητική, αυτόνομη και αντιδαιμόνευτη αυτοδιοικητική παράταξη, δηλαδή σε αυτά που διεκδικούμε για την ΠΟ, σε συνεργασία με την περιφέρεια και την εκάστοτε, όποια και αν είναι αυτή η κυβέρνηση. Η άμεση ανάληψη της διοίκησης του Δήμου είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Δεν χρειάζομαι ως Δήμαρχος περίοδο χάριτος. Διαθέτω και τη γνώση και την εμπειρία και τους συνεργάτες που μου προσφέρουν τη δύναμη, την πίστη και την ασφάλεια ώστε να δεσμεύομαι για κάθε λέξη που λέω. Η οικονομία της ΚΟ πρέπει να εδράζεται σύμφωνα με τη δική μας πολιτική αντίληψη σε μια πολυεπίπεδη βάση. Αφενός γιατί αυτό είναι εφικτό, αφετέρου γιατί η τουριστική οικονομία είναι, το γνωρίζουμε καλά, ευάλωτη και σε αστάθμητους και σε εξωγενείς παράγοντες. Η ΚΟΣ είναι το τρίτο σε μέγεθος και το δεύτερο σε πληθυσμό νησί της Δωδεκανήσου, παράλληλα λόγω της θέσης της αποτελεί τον κόμβο του βορείου συγκροτήματος Δωδεκανήσου, ενώ ταυτόχρονα η μικρή απόσταση από τα τουρκικά παράλια μπορεί να μεταφραστεί σε πλεονέκτημα και να παράσχει επιπρόσθετες αναπτυξιακές δυνατότητες. Ταυτόχρονα, οι παράμετρος του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων που εξαντλούνται, το κατεστημένο τουριστικό μοντέλο του All Inclusive, η εποχική αλλά έντονη απασχόληση, η ετεροαπασχόληση των νέων, η κοινωνική ανισότητα είναι κάποια πραγματικά στοιχεία που οφείλουμε ως πολιτικά όντα να διαχειριστούμε με πολιτικές μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες με στόχο την άμβλησή τους. Δεν ονειροπατούμε. Η επικρατούσα άποψη είναι ότι οι απαιτήσεις της ελεφόρου ανάπτυξης πολλές φορές είναι μη συμβατές ή ακόμα έρχονται και σε σύγκρουση με την επιχειρηματική λογική και πραγματικότητα. Γι' αυτό το πλαίσιο των προτάσεων που καταθέτουμε αποσκοπεί στη δημιουργία μιας θεμελιακής σχέσης που χτίζει, για να χρησιμοποιήσω και ένα ρήμα που με εκφράζει ως άνθρωπο, επαναλαμβάνω, μιας θεμελιακής βάσης που χτίζει. Το νησί πρέπει επιτέλους να αποκτήσει ένα χρονικό σημείο αναφοράς. Δεν μπορούν τα πάντα να μετατίθενται για αργότερα, για την επόμενη, τη μετεπόμενη δημοτική περίοδο. Και αυτό το χρονικό σημείο αναφοράς θα είναι η δική μας δημοτική αρχή. Δεν θέσαμε τυχαία, φίλες και φίλοι, ως προμετωπίδα του προγράμματός μας τον ενιαίο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Πρέπει επιτέλους να κλείσουμε με τις εκκρεμότητες και τις πληγές που έρχονται από το παρελθόν. Ολοκληρώνουμε τις εκκρεμότητες με τα σχέδια πόλης, τις επεκτάσεις των οικισμών, τις μεταγραφές στο κτηματολόγιο, δίνουμε αξία στις περιουσίες των συνδημοτών μας, βάζουμε κανόνες και απαιτούμε σεβασμό.
καθένας στο σπίτι μας, στο νησί μας, να κάνει ό,τι θέλει. Πρέπει να έχουμε λόγο και ρόλο για όλα. Ολοκληρώνουμε τις υφιστάμενες και προχωράμε στις νέες διανοίξεις περιφερειακών οδών για να ανασάνει η πόλη. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε περιφερειακούς χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων. Εφαρμόζουμε το σύστημα, υπάρχει μελέτη, ελεγχόμενης στάθμευσης. Καθορίζουμε τους όρους και τη μορφή που θα πάρει το ιστορικό κέντρο της πόλης της ΠΟ. Μεταφέρουμε εκτός κέντρου οχλούσες δραστηριότητες και θέτουμε κανόνες στην κυκλοφορία των τουριστικών τρένων και των λεωφορείων. Για μας, η τουριστική ανάπτυξη της ΠΟ, τουλάχιστον για τα επόμενα 10 χρόνια, περνάει μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και πολιτικές, οι οποίες οφείλουν να διεκδικηθούν από το Δήμο και να στηριχθούν από την όποια κεντρική εξουσία. Για τα θέματα του τουρισμού επιφυλάσσομαι, καθώς θα γίνει μονοθεματική εκδήλωση της παράταξής μας, όπως αντίστοιχα πράξαμε και για τα θέματα του πρωτογενή τομέα. Σχεδιάζουμε την επέκταση της Μαρίνας, για την οποία πρώτη φορά άκουσα σήμερα τον κύριο Τρίτσι να μιλάει. Και διεκδικούμε την παραχώρησή της κατά πλήρη κυριότητα στο Δήμο της ΠΟ, χωρίς ενίκιο, ως έμεση χρηματοδότηση της επέκτασής της. Τη χρηματοδότηση από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους της δημιουργίας τουλάχιστον 2 θέσεων πρόσθεσης κουρασγερόπλαιων στη σκάλα του πολεμικού και την επέκταση προς τη σκάλα του υφιστάμενου λιμένα για να δημιουργηθεί μία επιπλέον θέση και ένα νέο εσωτερικό λιμάνι. Σας θυμίζω τις δηλώσεις κυρίστων εν παρόδο του κυρίου Κυρίτσι περί φαραωνικού έργου. Φαραωνικό έργο ήταν ο μόλος. Και μετά την απευθείας ανάθεση, μάλλον την μετά-σεισμό απευθείας ανάθεση, για να κυριολευτούμε, των σκαριφημάτων των 30 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ που πήγαν υπερπίστεως και πατρίδος. Διεκδικούμε τη μετατροπή του λιμενικού ταμείου σε ΑΕ, την άμεση πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού στον τομέα του τουρισμού. Υπάρχουν 3 θέσεις ειδικού συμβούλου, δεσμεύομαι για αυτές, οι οποίες θα αφορούν την τουριστική πολιτική, την τουριστική προβολή και τη σύνθεση τουρισμού και πρωτογενή τομέα. Η επιλογή δε, για να μην λέτε διάφορα, θα γίνει από την Ειδική Επιτροπή, από Ειδική Επιτροπή με τη συμμετοχή των τουριστικών φορέων. Διεκδικούμε τη δημιουργία, το έχω ξαναπεί, μιας μεγάλης αναπτυξιακής ΑΕ, η οποία θα αναλάβει επιτέλους για τον τομέα της προβολής και διαφήμισης του νησιού και στην οποία θα συγχωνευτούν Μαρίνα, ΑΝΕΜ και Αστική Συγκοινωνία. Την εφαρμογή, επαναλαμβάνουμε, από τη Φράπορ, ενός μοντέλου κλιμακωτών χρεώσεων των τελών του αεροδρομίου, ώστε να δοθούν εκείνα τα κίνητρα στις αεροπορικές εταιρείες και στους tour operators επέκτασης του προγράμματός τους και στους μήνες χαμηλής ζήτησης. Διεκδικούμε, επαναλαμβάνω, ένα ειδικό πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ ή από εθνικούς πόρους αποκλειστικά για την αναβάθμιση και επέκταση πολύ μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων με 0 έως 100.000 ευρώ στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης και του πρωτογενή τομέα. Η δημιουργία κτηριακών υποδομών που θα στεγάσουν αυτόνομα ένα πολύ σημαντικό σχολείο, το Εσπερινό Γυμνάσιο Ολύμπιο του Νησιού, σε συνδυασμό με μια μέση τεχνική σχολή για υδραυλικούς, μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, θα δώσει τεράστιες ευκαιρίες και δυνατότητες στους νέους του τόπου μας, που οι γονείς τους αδυνατούν οικονομικά να τους σπουδάσουν στο εξωτερικό. Η ανάδειξη και η αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, του αρχαιολογικού μας πλούτου, του Ιπποκράτη, που τον εκχωρήσαμε χωρίς εδώ, είναι στόχοι αυτονόητοι και δεν είναι για κατανάλωση. Είναι αγαθά κατεξοχήν αναπτυξιακού χαρακτήρα, με όρους κοινωνικής ανάπτυξης, που πρέπει να συνυπάρχουν και να συνεργούν ως στοιχείο ταυτότητας, αλλά και αυτογνωσίας. Σχεδιάζουμε ένα αυτόνομο μοντέλο ανάπτυξης της Ιπποκρατικής ΠΟ. Παίρνουμε πίσω την ταυτότητά μας και γινόμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα το νησί του Ιπποκράτη.
Παρεμβαίνουμε και διεκδικούμε τη μεταφορά της αρμοδιότητας και των αντίστοιχων πόρων εσόδων της προστασίας και διαχείρισης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Επενδύουμε στον κοινωνικό αθλητισμό, στον αθλητισμό για όλους, σε συνεργασία βεβαίως με τις ομάδες και τους αθλητικούς ομίλους του νησιού μας. Αναδεικνύουμε το στοιχείο της θάλασσας και του νερού που μας χαρακτηρίζει ως νησιώτες. Χωροθετούμε, σχεδιάζουμε και διεκδικούμε τη χρηματοδότηση από εθνικούς ή κοινωνικούς πόρους της δημιουργίας κλειστού πολυμητηρίου. Αξιοποιούμε το παλαιό στάδιο ανταγόρας, δημιουργώντας έναν ανοιχτό πολυχώρο, ο οποίος εκτός από ποδόσφαιρο θα μπορεί να προσφέρεται και για άλλες αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. ΙΚΟΣ διαθέτει περιβαλλοντικούς και φυσικούς πόρους που βρίσκονται τεχνιέντος εν υπνώση ή έχουν υποστεί υποβάθμιση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα όπου απαιτούνται στοχευμένες δράσεις είναι τα θερμά, είναι ο βιότοπος Ψαριδίου, είναι η Αλική, τα πρώην λατομεία για τα οποία έχουμε ήδη καταθέσει πρόταση, ο δασικός μας πλούτος, τα Τσουκαλαριά, το Κονιαριό, η Πλάκα. Δημιουργούμε με έδρα τις εγκαταστάσεις του βιότοπου Ψαλιδίου, φορέα διαχείρισης προστασίας και ανάδειξης των βιοτόπων, της Αλικής, του ορεινού όγκου δικαίου, των περιοχών Natura με τη δημιουργία περιπατικών και ποδηλατικών διαδρομών. Στο επίπεδο της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να αναπτυχθούν πολιτικές και δράσεις για την προστασία των υδάτινων πόρων, των ακτών, την ανακύκλωση και τη διαχείριση των απορριμμάτων. Σας θυμίζω τι να πρωτοπώ, το σκάνδαλο του Χιτάδισκο, ο οποίος τελεί υποκατάρρευση από τον Απρίλιο του 2016. Ένα ολόκληρο βιβλίο πρέπει να γράψω γι' αυτό. Η επένδυση στις σύγχρονες μορφές πράσινης ενέργειας, αιωλική, ηλιακή, υδάτινη, με τη σύμπραξη και ιδιωτών, έχουμε πει το θεσμικό πλαίσιο, έτσι ώστε να προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον. Είναι όμως κάποιες φορές μονόδρομος. Βασική πολιτική μας στόχευση στο συγκεκριμένο τομέα είναι τουλάχιστον για την ΚΟ η μετατροπή της ΔΕΙΑ σε εταιρεία περιβαλλοντικής προστασίας και ανάπτυξης, μεταφέροντας σε αυτήν όλες τις δραστηριότητες και τους πόρους για τη συνολική διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων και της ανάπτυξης των νέων μορφών πράσινης ενέργειας. ΙΚΟΣ στον τομέα της υγείας και της πρόνοιας διεκδικεί ταυτονόητα, στελέχωση και πλήρης λειτουργία των υφιστάμενων δομών, τη δημιουργία νέων νοσοκομείων στην περιοχή Λινοπότη. Δεν ήρθε ποτέ το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ανέφερε σήμερα για πρώτη φορά ο κύριος Κυρίδης, τον άκουσα να μιλάει για νέο νοσοκομείο. Την ανάπτυξη δομών προληπτικής ιατρικής, τη θεσμική και νομική δυνατότητα να συμμετέχουμε, να συνεισφέρουμε ως αυτοδιοίκηση στον ευρακτικό αυτό τομέα και ιδιαίτερα σε μια νησιωτική περιοχή. Την επαναφορά στο προσκήνιο του Δήμου ως φορέα κοινωνικής πολιτικής. Τα διέλυσαν όλα. Στο επίπεδο της δημόσιας περιουσίας πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι ο ρόλος του Δήμου, κύριε Κυρίτση, δεν είναι η μετατροπή σε χτηματομεσητικό γραφείο. Μου έφτανε να κατανοήσετε αυτό και όχι να μου χαρίσετε τα γαρίφαλα που μου χαρίσατε. Βλέπε λοιπόν την περίπτωση ιαματικών λουτρών, Ίδρυμα Φανουράκη, Αχταίων, Δημοτικά Τρένα, Νέα Αδικό, Ναυτικός Όμιλος ΚΟ. Πρέπει να απαντηθούν αυτά τα ζητήματα. Πρέπει να δούμε ποια ήταν η στάση της Δημοτικής Αρχής και το ξεπούλημα της δημοτικής περιουσίας, του πολιτισμού, της ιστορίας αυτού του τόπου. Σχεδιάζουμε και διεκδικούμε την παραχώρηση κατά πλήρη κυριότητα όλων των δημόσιων ακινήτων που βρίσκονται πάνω στο νησί και που δυστυχώς δεν μας επιτρέπεται η αξιοποίησή τους λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Θεσμικό νομικό πλαίσιο που να εξασφαλίζει την πλήρη παραχώρηση και προστασία Αιγιαλού και παραλίας του ΣΕΤΑ. Στο πλαίσιο των ΣΔΙΤ διεκδικούμε ένα θεσμικό πλαίσιο που θα αφορά κατά κανόνα καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες στις οποίες θα μπορούσε ο Δήμος να συμβάλλει ως εταίρος με τη δημόσια περιουσία του.
Παράδειγμα, βιοτεχνική ζώνη, τεχνολογικό πάρκο. Με την κατάσταση των υπηρεσιών της Β' Αστυνομικής Διεύθυνσης στο Δεκανήσου, τη δημιουργία νέου δικαστικού μεγάλου, την αξιοποίηση της Αλεξάνδερ Φάσκιον έχουμε συγκεκριμένη πρόταση. Την φοροθέτηση και κατασκευή ενός νέου εμπορικού επιβατικού και επιβατικού λιμένα, ένας μακροπρόθεσμος στόχος. Εχθές στην Κέφαλο είπα ότι σε ένα συνδημότη μας ότι δεν έχει σημασία τι λέει κάποιος, αλλά ποιος είναι αυτός που το λέει και πόσο αξιόπιστος είναι. Η στάση στο πολιτικό μας βίο, αλλά αν θέλετε να πω και ένα βήμα παρακάτω, και στην προσωπική μας και στην επαγγελματική μας ζωή, σε μια πολύ μικρή κοινωνία όπως αυτή της ΠΟ, μας καθορίζει, φίλες και φίλοι. Μας καθορίζει και αποτελεί μέγεθος σύγκρισης και σημείο αναφοράς, ανάλογα βέβαια με το αξιακό σύστημα που διαθέτει καθένας και κάθε μία μας. Και στάση για μένα σημαίνει αρχές, σημαίνει διαμορφωμένη συμπεριφορά, σημαίνει κανόνες, χωρίς ναι, μεν, αλλά. Αυτή ίσως είναι μια αγεφύρετη διαφορά που έχω με τους δύο άρνες συνυποψήφιους μου. Εγώ, φίλες και φίλοι, βλέπω το Δήμο σαν πεδίο προσφοράς. Εκείνοι το βλέπουν, σκεφτείτε λίγο τις πρακτικές μου τους, τις στάσεις τους. Αναλύστε την λίγο. Την βλέπουν ως λάφυρο, ως ιδιοκτησία. Επιτρέψτε μου, στο χρυσό μαλλοδέρας της προσωπικής τους καταξίωσης ή ακόμα, για να γίνω και πιο έτσι, να δώσω μια έμφαση, και της αυτοπραγμάτωσής τους. Γι' αυτό σας ζητώ να τους χαρίσετε λίγο χρόνο στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Γιατί πιστεύω πραγματικά ότι μπορώ να τους εμφυσίσω, εμπιστευτείτε με, μπορώ να τους εμφυσίσω μία διαφορετική θέαση των πραγμάτων. Φίλες και φίλοι, στο πλαίσιο του χρόνου μου, η απόφαση είναι μόνο δική σας. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η διαδικασία των τοποθετήσεων των επικεφαλής των δύο παρατάξεων. Είναι η ώρα να πάρουν τον λόγο οι πολίτες και να θέσουν τα ερωτήματα που θέλουν. Παρακαλώ. Είμαστε έτοιμοι. Να επαναλάβω ότι κάθε πολίτης μπορεί να θέσει ερώτημα είτε σε έναν είτε και στους δύο υποψηφίους για να απαντηθούν. Θα πω εδώ, βέβαια, γιατί... Εγώ θα συναδέλθω... Α, ο κύριος Βάζοντα. Μία διαδικασία σαν τη σημερινή πήρε τέλος, αυτό είναι η δύναμη της δημοκρατίας. Αυτό που θα ήθελα να πω και στους δύο υποψήφιους, πρώτον να ευχηθώ καλή επιτυχία και στους δύο. Εκείνο που θα ήθελα να ρωτήσω και να πάω απάντηση και από τους δύο, είναι σύμφωνα με το τελευταίο κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, που άκουσα και που διάβασα ήταν ότι ειδικά για τους μετανάστες μόνο ο Δήμαρχος είχε αντίρρηση. Όλοι οι άλλοι συμφωνούσαμε, δίναν ψωμί και ρύζι. Μετά από αυτό θα πρέπει να δούμε και ορισμένα στοιχεία τα οποία έρχονται από το νησί της Σάμου, οι οποίοι ζητάνε από συμφόρηση από εκεί και να μεταφερθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, περίπου στα 1500 άτομα θα μεταφερθούν στην ΚΟΠ. Ερωτάω και τους δύο, τι θα γίνει εάν μεταφερθούν και δεν τους παίρνει ο χώρος που έχουν. Θα ανοιχτούν να γίνουν καινούργιοι χώροι
να, και θα αντέξει σήμερα το νησί της Κόρ και άλλους μετανάστες. Ποια θα είναι η ενέργεια και τους δύο. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Έχω ξαναπεί, καταρχήν σας ευχαριστούμε για την ερώτηση, γιατί είναι ένα ζήτημα του θέμα του προσφυγικού μεταναστευτικού, όπως και εμείς νιώθει καλύτερα να το λέει. Είναι ένα ζήτημα, παραλαμβάνω, ένα θέμα το οποίο είναι πολύ παραγωγικό, είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστεί από μόνη της μια δημοτική αρχή, γιατί εμπλέκονται πολλοί άλλοι παράγοντες και παράμετροι. Όμως, από τη στιγμή που το ζήτημα αυτό το υφίσταται το νησί μας και, και το βιώσαμε, με συγχωρείτε, ως μια κρίση, και η άποψή μας εμάς είναι ότι όταν έχεις μια κρίση, δεν την κάνεις ακόμα χειρότερη, τη διαχειρίζεσαι και προσπαθείς να δώσεις λύσεις αποφεύγοντας τα μεγαλύτερα δυνατά ζητήματα. Δηλαδή, μέσα από τις κρίσεις κάτι θα απολέσεις, αλλά θα κερδίσεις το σύνολο και θα προστατέψεις το δημόσιο συμφέρον. Αυτό η απερχόμενη δημοτική αρχή δεν το έπραξε. Δεν έπραξε απολύτως τίποτα. Έμεινε μόνο σε επίπεδο φραστικής φιλολογίας, η οποία κάποιες φορές άνοιξε και τα όρια της ακροδεξιάς ρητορικής. Θέλετε να σας επαναφέρω στη μνήμη σας δελτία τύπου. Τι είπαμε λοιπόν τότε εμείς? Και αναλάβαμε και το τίμημα. Βέβαια, όταν το είπαμε εμείς, ο όρος hot spot δεν υπήρχε. Μας τον ανακοίνωσε ο κύριος Κυρίτσης μαζί η αγκαλιά με τον κύριο Αβραμόπουλο. Εμείς μιλήσαμε για ένα κέντρο πρώτης υποδοχής με βάση όλα όσα ο νόμος προέβλεπε. Εκτός τουριστικής και οικιστικής περιοχής ενός οργανωμένου χώρου που οι άνθρωποι αυτοί θα είχαν όλα όσα δικαιούνται ως άνθρωποι και ως πρόσφυγες. Το κυρίαρχο για μας ήταν η ανθρωπιστική προσέγγιση αφενός, το δεύτερο ήταν, για να μην το να βάζω προτεραιότητες, στην ίδια ζυγαριά το βάλαμε, το να προστατέψουμε το τουριστικό προϊόν της ΚΟ, τη δημόσια υγεία, που οι άνθρωποι ήταν εκεί κάτω χωρίς νερό, χωρίς τουαλέτες. Άρα λοιπόν, είπαμε τα αυτονόητα. Και ζητήσαμε δεκάδες φορές να γίνει αυτό το θέμα στο Δημοτικό Συμβουλίο και κάθε φορά που ερχόταν, γινόταν μία παράσταση. Να σας πω για πόσες παραστάσεις δώσαμε. Να σας θυμίσω το δημοψήφισμα που δεν έγινε ποτέ. Την προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας που δεν έγινε ποτέ. Πάμε τώρα στο θέμα της ίδρυσης του Κοτσπότ. Αυτό επιβλήθηκε. Ερήμη της κοινωνίας από την κυβέρνηση, η οποία όμως δεν είχε κάποιον συνεργάτη να μιλήσει. Δεν είχε συνομιλητή. Δηλαδή, αν εμείς είχαμε προκαταβάλει τα πράγματα και είχαμε προτείνει με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου το συγκεκριμένο χώρο, ενδεχομένως να μην είχε γίνει ποτέ και hot spot. Ενδεχομένως να μην είχε γίνει ποτέ. Πάμε τώρα στη μεταφορά. Ήρθε ίσως η ώρα, αν και δεν ξέρω αν αυτό, δεν έχω ξαναπεί ότι εμείς δεν ενδίδουμε στο λαϊκισμό και προπάμε στο περιτυλιγμά του. Πολλό δε μάλλον εν όψη των εκλογών. Δεν θέλω να ενδώσω. Το λέω όμως επειδή είναι κέρια στιγμή. Κοιτάξτε, έχουμε στείλει δύο επιστολές, οι οποίες ήταν άκρος, είχαν την ένδειξη επίγον και άκρος εμπιστευτικό. Τις οποίες επιστολές υπογράφει υποφαινόμενη. Με τις οποίες επιστολές ζητούσαμε από τους καθήλυνα αρμόδιους υπουργούς τα εξής. Ότι οι χώροι αυτοί που δημιουργήθηκαν είναι για να εξυπηρετήσουν τους ανθρώπους που έρχονται ως πρόσφυγες στα παράλια της ΚΟ. Και ότι σε καμία περίπτωση, στο πλαίσιο της διαχείρισης, η οποία επιτρέψτε μου να έχω τις αμφιβολίες μου αν είναι αμιγώς ανθρωπιστική και τι άλλο μπορεί να κρύβει από πίσω, και εν όψη των εκλογών και των εθνικών που επέρχονται, επίκυνται, σας ξαναλέω, εγώ είμαι καχύποπτη. Λοιπόν, είχαμε στείλει μια επιστολή η οποία έλεγε ξεκάθαρα ότι εμείς δεν θα επιτρέψουμε τη μεταφορά από άλλα σημεία εδώ, διότι θεωρούμε πραγματικά
ότι αυτό είναι διαχείριση του ανθρώπινου πόνου και ότι αυτό θα πλήξει τον τουρισμό της ΚΟ. Ο νόμος για το hot spot, όπως αυτό βγήκε πολύ μετά, μιλάει για 800 άτομα, τα οποία προφανώς οι υποδομές μπορούν να διαχειριστούν. Ναι. Αντιμόσο. Κύριε Βάσο, διηγημό με ύψιλο, απευθύνομαι για άλλη μια φορά στους πολίτες της ΚΟ για να πω αυτό που λέω από την πρώτη στιγμή. Κάποιοι επέλεξαν την ΚΟ τιμωρητικά ίσως για να την κάνουν αποθήκη ψυχών. Από το 2014 τον Οκτώβριο που ξεκίνησε η πρώτη ροή, οι πρώτες μεγάλες ροές, μόνο στην αρχή, καθ' όλη τη διάρκεια του 2015 και ίσως από τον Δεκέμβρη του 2015 και μετά με τους άλλους 4 συναδέλφους, Λέσβο, Χίου, Σάμου, Λέρου, πόρτα-πόρτα, όχι για εκλογές, αλλά σε όλα τα κόμματα, στον Πρωθυπουργό, στο εξωτερικό, να καταθέτω την άποψη και την αγωνία μας και την άποψη που θα έπρεπε να επικρατήσει. Τη θέση που θα έπρεπε να διαχειριστεί, πώς θα διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Είμαστε ο μόνος Δήμος ο οποίος είχε πλήρη θέση από την αρχή. Με 7 σημεία που καταθέσαμε στον Πρωθυπουργό, με συναντήσεις στο Μαξίμου, σημεία εκ των οποίων όταν τέθηκε το ζήτημα από βουλευτή του Δεκανήσου να κάνουμε και στη Ρόδο ένα, όχι και στη Ρόδο, είπε ο Πρωθυπουργός. Τότε ήταν κάτι διαφορετικό. Γιατί εδώ βγαίνουν. Μα δεν έβγαιναν και τότε μόνο στην ΚΟ. Έβγαιναν και στην Κρήτη που τους μετέφεραν στην ΚΟ. Έβγαιναν και στη Σαντορίνη που τους μετέφεραν στην ΚΟ. Έβγαιναν και στο Καστελόριζο που τους μετέφεραν στην ΚΟ. Είμαι κάθετος. Το έχω πει και αυτή τη γραμμή στηρίζω και θα στηρίζω συνεχώς. Μέχρι η ΚΟΣ να βγει από το χάρτη των hot spot. Από το χάρτη του κέντρου υποδοχής ταυτοποίησης, όπως το λένε ή όπως θέλουν να το πούνε. Δεν είδα καμιά δημόσια αντίδραση στη μεταφορά. Όλοι γνωρίζουμε ότι τις τελευταίες μέρες μεταφέρονται εκατοντάδες από άλλα νησιά, κυρίως από τη ΣΑΜΟ. Σήμερα δημοσιογράφος από τη ΣΑΜΟ με ενημέρωσε ότι περίπου 300-400 άτομα φορτώνονται τώρα για να μεταφερθούν στην ΚΟ. Και μου είπε τη λέξη φορτώνονται. Γιάννη μου, του λέω, επιβιβάζονται. Τους φορτώνουν δήμαρχοι, το καταλαβαίνεις. Και ήταν η απάντηση. Ενός άνθρωπου ιδιαίτερα ευαίσθητου, δεν ξέρω να τον γνωρίζουν όλοι, τον κύριο αυτό. Σε όλο αυτό το πράγμα καμία δημόσια αντίδραση. Βεβαίως, η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να βγάλει ανακοίνωση. Η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ που κατέρχεται στις εκλογές δεν μπορεί να βγάλει ανακοίνωση γιατί είναι κυβερνητική γραμμή. Δεν είδα και καμιά δημόσια αντίδραση όμως από την παράταξη της κ. Τρούφα. Λέγε μια απόρριτη επιστολή. Λες και είναι απόρριτο να μάθει ο κόσμος τη θέση. Δώστε στη δημοσιότητα. Ο αντιδήμαρχος, ο κ. Καζικαλίδης, προχθές αυτογράφησε. Είναι στη δημοτική ενότητα δικαίου και βλέπει το τι γίνεται και εκφράζει και τις θέσεις της δημοτικής αρχής. Δεν μπορεί να πέσουν παιχνίδι στην πλάτη της ΚΟ και των πόλων κάποιοι θεωρώντας ότι η ΚΟΣ είναι ένας χώρος στον οποίο θα αποθηκεύσουν ψυχές. Από την πρώτη στιγμή, στην πρώτη μέρα που ξεκίνησε η ιστορία, προτείναμε 10 διαφορετικές θέσεις για να πάνε οι άνθρωποι αυτοί προσωρινά. Τις αρνήθηκαν όλες γιατί ήταν μικρή η έκταση. Γιατί πάντα στο μυαλό είχαν την άποψη ότι εδώ θα φέρουν εκατοντάδες και χιλιάδες. Και αυτή η πολιτική σε ακολουθούν μέχρι τώρα. Και στο Συμβούλιο Επικρατείας προσφύγαμε και πολίτες με υποστήριξη του Δήμου, αλλά και το δημοψήφισμα το οποίο βάλαμε απορρίφθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου που εγκρίνει ή μη τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων. Και στο καινούριο νόμο που επιτρέπονται δημοψηφίσματα, πάλι απαγορεύεται να κάνει ένας Δήμος τέτοιου είδους δημοψηφίσματα. Δημοψήφισμα μπορούμε να κάνουμε χωρίς την έγκριση της κεντρικής εξουσίας, για το αν θα κάνουμε πεζόδρομο την οδό τάδε, για το εάν θα βάλουμε φωτοσημα...
σωματοδότες εκεί και οι πολίτες πρέπει να κάνουν δημοψήφισμα, για ζητήματα τέτοιου εξακολουθούν να φαγορεύονται τα δημοψηφίσματα. Ξεκάθαρα. Η ΚΟΣ πρέπει να βγει εκτός αυτού του χάρτη. Ναι, να έρχονται όσοι έρχονται και να ταυτοποιούνται και να φεύγουν, αλλά αυτό το νησί δεν αξίζει αυτή τη μεταχείριση. Και ξαναλέω, η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ δεν βγάζει τη συμβουλία γιατί εξυπηρετεί αυτά που πρέπει. Και αυτά που τις λένε. Η κυρία Ρούχα μας λέει για ένα εμπιστευτικό έγγραφο. Γιατί είναι πρόβλημα να πούμε ότι οι κύριοι είμαστε κατά. Δεν το καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος πολίτης. Νομίζω ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Να περάσουμε στις απομονήσεις, στις τελευταίες τοποθετήσεις των επικεφαλής, οι οποίοι υπέκονται στην διάθεσή τους. Φαντάζομαι ότι αυτή τη φορά θα τηρήσω τα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύετε. Και οι δύο μαζί, εσύ αντιλούσου εγώ. Οι δύο μαζί. Αγαπητές συμπολίτες και συμπολίτησες, σε λίγο πλησιάζουμε, έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές. Τις εκλογές στις 26 του Μάη. Κύριε Αντουμαρίνα, βλέπω πρώτα να μην παρακαλώ. Εκλογές οι οποίες είναι καθοριστικές για το νησί μας. Και το δίλημα δεν είναι απλό. Το δίλημα είναι πολύ σκληρό και απαιτεί απάντηση από όλους μας. Θα επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να γυρίσουμε πίσω στις συμμαχίες του παρελθόντος, στους ανθρώπους οι οποίοι απήλθαν όταν έχασαν και τώρα απεργάζονται μόνο το πώς δεν θα είναι δήμαρχος ο Κυρίτσης ή η Ρούφα ή η Μακρύ, γιατί δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο αφού δεν έχουν καταθέσει τίποτα άλλο. Το ζήτημα λοιπόν είναι ξεκάθαρο. Προχωρούμε μπροστά για την ΚΟΣ του 2023 ή για άλλη μια φορά κάνουμε βήματα οπισθοδρόμησης όπως έγινε την περίοδο 11-14. Σε αυτό το δίλημα οφείλει ο καθένας και κάθε μια να απαντήσει με το χέρι στην καρδιά. Έχουμε συγκρίσιμα μέτρα, συγκρίσιμα στοιχεία. Είδαμε πως πορεύτηκαν και πως πολιτεύτηκαν την προηγούμενη περίοδο στον ενιαίο Δήμο. Πως άφησαν την πόλη, πως άφησαν τα χωριά, πως άφησαν το σύνολο του νησιού. Είδαμε πως διαλύθηκαν από την αρχή της τετραετίας, γιατί απλά ήταν ένα συνοθήλευμα ανθρώπων με διαφορετικά συμφέροντα, με διαφορετικές αφετηρίες και βεβαίως ο καθένας τραβά το χαλί κάτω από τον άλλο. Σε αυτά τα διλήμματα ο πολίτης ΣΥΣΚΟ πρέπει να απαντήσει με καθαρό βλέμμα και με το βλέμμα μπροστά. Γιατί δεν έχουμε κανένα δικαίωμα σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο να αφήσουμε να καταρρεύσει όλο αυτό το οποίο δημιουργήσαμε. Το θαύμα της ολικής επαναφοράς στον τουρισμό μετά από δύο μεγάλα καταστροφικά γεγονότα για την πόλη και το νησί, το μεταναστευτικό και το σεισμό, είδατε πως καταφέραμε να επανακάμψουμε και αυτό δεν έγινε τυχαία. Στο θαύμα της τακτοποίησης και του νοικοκυριού στα οικονομικά και βεβαίως το θαύμα το να μπορούμε να είμαστε ο μοναδικός δήμος στη χώρα που μπορεί να κάνει έργα με δικά του λεφτά, λεφτά των δημοτών δηλαδή, και να έχει ταυτόχρονα ταμείο και όλες τις υποχρεώσεις καλυμμένες. Αυτά είναι ερωτήματα και είναι διλήμματα. Όπως ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι το τι λέει ο καθένας για το μέλλον. Το γενικό και αόριστο, η υποσχεσιολογία, τα διάφορα λαϊκίστικα προκειμένου να κερδίσουν την ψήφο ή η μιζέρια μερικές φορές δεν πρέπει να καθοδηγήσουν την απόφαση του κάθε πολίτη. Σε αυτή την κατεύθυνση σε αυτή την κατεύθυνση το καλό τον καθένα και την κάθε μια από εσάς. Έχουμε μετρήσιμο έργο, έχουμε καταθέσει πρόγραμμα, έχουμε τη δύναμη, έχουμε τη διάθεση, πολύ περισσότερη από την προηγούμενη φορά και έχουμε και την ισχυρή ομάδα ανανεωμένη με φρέσκο αίμα, με νέους συμπολίτες μας που θέλουν να προσφέρουν για να πάμε την ΚΟΠ ακόμα πιο μπροστά, ακόμα πιο ψηλά. Και αυτή τη φορά
θα είμαστε μαζί και πάλι θα είμαστε μαζί στη νέα περίοδο. Από εσάς ζητούμε την ισχυρή και καθαρή εντολή προκειμένου ο Δήμος να διοικηθεί και να μην περάσει σε φάση ακυβερνησίας όπου ο καθένας θα προσπαθεί να παίξει το παιχνίδι του εις βάρος του νησιού του ΣΚΟ. Ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, ήμασταν εδώ σε όλες τις κοινότητες και σήμερα εδώ στην Πολιτισκό στο πλαίσιο ενός διαλόγου και επιτρέψτε μου να συμπερασματικά να πω ότι θα περίμενα οι πολίτες να απευθύνουν περισσότερες ερωτήσεις και σκληρές ενίοτε ερωτήσεις, έτσι ώστε και απαντήσεις να πάρουν, αλλά και εμείς να έχουμε την αίσθηση ότι αυτά τα οποία μεταφέρουμε σε εσάς γίνονται κατανοητά. Δηλαδή ότι ο πολίτης τα εισπράττει, τα κατανοεί. Και αυτό είναι βασικό μέγεθος της επικοινωνίας και μιας συμμετοχικής διαδικασίας. Πώς θα απορρίψεις εκείνον ή εμένα, αν δεν διαφωνήσεις και αν δεν συμφωνήσεις. Περίμενα λοιπόν, και σας το μοιράζομαι μαζί σας, να είχαμε και περισσότερο κόσμο και περισσότερες ερωτήσεις. Βεβαίως, η δική μας η στάση, επιμένω να μιλάω για στάση, μερικές φορές, ξέρετε, εκπαιδεύει, επιτρέψτε με το ρήμα, και τη στάση των πολιτών. Αλλά αυτό μπορεί να είναι και αντίστροφο. Αν λοιπόν οι πολίτες δεν αξιώνουν από εκείνους που επιλέγουν ή δεν ρωτάνε εκείνους που θα επιλέξουν σε λίγες μόνο μέρες, τι ακριβώς είναι αυτό που μου λες, Βερούφα, και πώς θα γίνει, με τι λεφτά και ποια θα είναι η ωφελημότητα για τους πολίτες. Αισθάνομαι ότι υπάρχει ακόμα απόσταση μεταξύ μας. Αυτή την απόσταση είναι αναγκαιότητα να τη μηδενίσουμε. Έχετε ακούσει την έκφραση «εμείς από παραταξιακά στελέχη όλων των παρατάξεων», ακόμα και της δικής μου. Έχετε ακούσει την έκφραση που λένε «εμείς θα πάρουμε το Δήμο» ως ρήμα, «εμείς θα πάρουμε το Δήμο» είναι αντικατοπτρίζει μια ιδεολειψία. Ο Δήμος είναι το Δημοτών. Οι Δημοτικές Αρχές είναι οι υπηρέτες των Δημοτών και πρέπει να ελέγχονται και ο έλεγχος πρέπει να εκπορεύεται από το κοινωνικό σώμα προς το πολιτικό σώμα. Και αν αυτό δεν επιτευχθεί, κάθε φορά θα λέμε τα ίδια και τα ίδια και η απόσταση θα μεγαλώνει ανάμεσα σε εκείνους που πολιτεύονται και στους πολίτες. Βεβαίως, στις αιχμές του κυρίου Κυρίτση έχω να καταθέσω κάτι, επειδή εκείνος μου χάρισε τα γαρίφαλα, πρέπει να πω το εξής, ότι πρέπει να το συγχαρώ για τη συνέπεια του. Γιατί είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς με κάποιον, όταν κάποιος είναι συνεπής πρέπει να το αναγνωρίσεις. Ο κύριος Κυρίτσης όταν έχασε τις εκλογές έμεινε και επανήλθε για να συνεχίσει το καταστροφικό του έργο. Και αυτό είναι μια συνέπεια. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ο Καλλικράτης, στη λογική που προανέφερα, κύριε Κυρίτση, φίλες και φίλοι, του πάμε να πάρουμε το Δήμο, ήθελα να ξέρω τι θα τον κάνουν άμα τον πάρουν, έτσι. Γιατί και αυτό είναι ένα ερώτημα. Τι έκανε. Συνάσπισε στο πλαίσιο ενός ψηφοθυρικού και εκλογικού στοιχομηχανισμού, γιατί αυτός ήταν ο στόχος, δυνάμεις ετερόκλητες. Έχετε δει πως οι άνθρωποι χειροκροτούσαν στις 1,5 ώρα το μεσημέρι και την επόμενη μέρα πήγαν σε άλλο ψηφοδέλτιο. Έχετε δει
ανθρώπους που ήταν με τη μία παράταξη και σήμερα είναι στην άλλη, επικεφαλής παρατάξεων που αντιπάλευαν με θέσεις και προτάσεις τη σημερινή Δημοτική Αρχή που σήμερα δεν ξέρω αν δώσατε γαρίφαλο στον κύριο Ζερβό ή κάτι άλλο, του δώσατε δαχτυλίδι, που σήμερα είναι μαζί. Αυτό λοιπόν, τι συμβαίνει, τι συμβαίνει. Κοιτάξτε, επειδή η καρδιά είναι κάτι πολύ σημαντικό, η καρδιά είναι πίστη, είναι αρχές, είναι αγάπη, είναι πολλά πράγματα, δεν χαρίζεται τόσο εύκολα. Μιλάμε λοιπόν για μία εκλογικού τύπου διαδικασία. Άρα και η κριτική αντίληψη των πολιτών αμβλύνεται αφού η πολιτική στάση των πολιτικών αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Οπότε δεν βαριέσαι αδερφέ. Αυτός που μας έλεγε σήμερα αυτά, σήμερα υπερασπίζεται κάποια άλλα. Άρα λοιπόν, εκείνο που είναι το σημαντικό είναι η κριτική πολιτική αντίληψη του κοαχού λαού. Να αμφισβητείτε όλα όσα ακούτε και να μπορείτε να ψάχνετε τι κρύβεται πίσω από αυτά που σας λένε και οι προηγούμενοι αλλά και οι απολύτικοι, νεόκοποι, όψιμοι, σωτήρες και προστάτες αυτού του τόπου. Σας ευχαριστώ πολύ.